Λεφτά για την παιδεία! Λεφτά για την υγεία! Η κρίση να πληρώσει η ολιγαρχία! Μέγαρο του Ίκα, το οποίο από εδώ και σε εξής ο πολίτης πρέπει να το βλέπει σαν το χώρο του ΕΟΠΗ και να απευθύνεται στους πραγματικά υπεύθυνους που δεν είναι άλλο παρά οι κυβερνώντες και όχι στους γιατρούς οι οποίοι αποτελούν κομμάτι του υγειονομικού συστήματος, το οποίο βρίσκεται και αυτό σε δεινή θέση. Εμείς λοιπόν στέλνουμε συμβολικό μήνυμα αγώνα και καλούμε το λαό να συστρατευτεί και να πάρει τη θέση ευθύνης που ανήκει. Έξω! Η Χούντα! Το δουδουδου! Μήνες τώρα έχω προσπαθήσει αρκετές φορές να κλείσω και ραντεβού. Σήμερα μάλιστα συγκεκριμένα έκλεισα μετά από 45 μέρες στο νοσοκομείο για ορθοπαιδικό που θέλω για την κόρη μου. Ενώ έχει ένα πρόβλημα το οποίο το αντιμετωπίζουμε εδώ και 3-4 μέρες και πρέπει να το αντιμετωπίσουμε. Παλιά είχαμε τη δυνατότητα να το κάνουμε αυτό το πράγμα, πηγαίνοντας σε οποιοδήποτε γιατρό, παίρνοντας το κουπόνι, και τώρα φτάσαμε σε ένα σημείο να παρακαλάμε δεξιά και αριστερά. Το Σωματείο Εργαζομένων στη ΣΟΤΑ συμμετέχει στον αγώνα που δίνουν σήμερα οι εργαζόμενοι όλης της χώρας ενάντια στην υποβάθμιση της δημόσιας υγείας, ενάντια στο απαράδεκτο καθεστώς να υπάρχουν σήμερα εργαζόμενοι οι οποίοι πληρώνουν παχυλές κρατήσεις και να μην απολαμβάνουν τα αγαθά της δημόσιας δωρεάν παιδείας, υγείας. Το Σωματείο των Εργαζομένων στη ΣΟΤΑ συμμετέχει σε ενωτικούς αγώνες και συντονίζει τη δράση του με αυτές των άλλων εργαζομένων σε όλο το δημόσιο και σε όλο τον ιδιωτικό τομέα, προκειμένου να ανατρέψουμε στην πράξη αυτή την πολιτική του μνημονίου, διότι από εκεί απορρέει η υποχρηματοδότηση της δημόσιας υγείας, από εκεί απορρέει η διάλυση των ταμείων και των, του όλου συστήματος που απολαμβάναμε μέχρι τώρα. Βεβαίως θα συνεχίσουμε αυτόν τον αγώνα, θα συνεχίσουμε για την ανατροπή αυτής της πολιτικής και πιστεύουμε ότι χάρη των ενωτικών αγώνων θα υπάρξει μια άλλη πορεία η οποία θα διαγραφεί και από τις επερχόμενες εκλογές που θα έχουμε σε κανένα μήνα περίπου. Δεν μπορεί για θέληση η εφορία να